Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα τώρα σε ολόκληρο τον κόσμο με τη βοήθεια της Δέσποινας Μανδελινάκη. Δέσποινα. Χρόνια πολλά, Θοδωρή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Βόρειο Πόλο, από όπου ξεκινά και ο Άι Βασίλης το ταξίδι του στον κόσμο για να μοιράσει τα δώρα στα παιδιά. Είναι έτοιμος λοιπόν μετά από μήνες προετοιμασίων. Να και ο Ρούντολφ. Αυτός είναι ο Ρούντολφ, ο οποίος είναι πανέτοιμος για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Έχει φορτώσει λοιπόν ο Άι Βασίλης το έλκυθρο με τα δώρα και ετοιμάζεται να κάνει το ταξίδι για να τα μοιράσει στους μικρούς του φίλους, αφού έλαβε βέβαια τα γράμματα και τις επιθυμίες τους. Να φύγουμε τώρα από το Βόρειο Πόλο, να πάμε στο Μεξικό, να δούμε τον Άι Βασίλη που ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα υποβρυχίως στα μικρά παιδιά που μαζεύτηκαν στο ακουάριουμ εκεί στην περιοχή. Μάλιστα εξεπλάγιν που είδαν τον Άι Βασίλη μέσα στο νερό, εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά τους δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ανάμεσα στα ψάρια. Πάντως τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. Μάλιστα. Και από το Μεξικό να πάμε στη Βοσνία, όπου δίτες, τολμηροί δίτες, βούτυξαν στα παγωμένα νερά της λίμνης για να τοποθετήσουν εκεί το υποβρύχιο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους. Με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες που έχει πάντως, χρειάζεται αρκετή τόλμη για να το κάνουν αυτό. Και να φύγουμε και από τη Βοσνία, να πάμε και στο Βερολίνο, όπου θα χιλιάδες οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας Ουνιών Βερολίνου τραγούδησαν για 90 ολόκληρα λεπτά. Όσο κρατά δηλαδή και ένας ποδοσφαιρικός αγώνας τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα μέσα στο γήπεδο. Αυτή λοιπόν ήταν η βόλτα μας στον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Δέσποινα.